Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Κώστας Αθανασίου, επανέρχεται στο θέμα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Καρδίτσας, αλλά και γενικότερα στην προβληματική λειτουργία του Ιδρύματος. Ο κύριος Αθανασίου επιρρύπτει ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στο Υπουργείο Υγείας και τονίζει ότι η μοναδική λύση είναι η προκήρυξη θέσεων μόνιμων γιατρών για τις ειδικότητες που έχουν ελλείψεις. Είναι πρωτοφανές στα χρονικά της λειτουργίας του νοσοκομείου Καρδίτσας, παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου να μην εφημερεύει από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Το γεγονός αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε υπευθύνους στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι δυσάρεστο στα παιδάκια στην πόλη μας. Θεωρούμε ότι με τις εξαγγελίες που γίνονται καθημερινά για την παιδιατρική κλινική δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτά είναι ημίμετρα, είναι προσωρινές λύσεις. Η λύση είναι μία, να προσπαθήσουν να προκηρύξουν τις οργονικές και μόνιμες θέσεις των γιατρών. Όχι μόνο στην παιδιατρική, αλλά δυστυχώς το νοσοκομείο Καρδίτσας στη στιγμή αυτή λειτουργεί χωρίς νευρολόγο, χωρίς γαστρεντερολόγο, χωρίς ψυχίατρο. Παρακαλούμε πάρα πολύ και στέλνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση να ενεργοποιηθούν στο τομέα αυτών πριν είναι πολύ αργά.